Γεια σας αγαπητοί φίλοι, σας έχουμε πει ότι δεδομένης της προσπάθειας της Τουρκίας να επαναλάβει στην επιφάνεια και το βυθό της θάλασσας ό,τι έχει κάνει στον αέρα με χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οπλισμένα, άοπλα, drones αυτοκτονίας, πρέπει οπωσδήποτε η χώρα μας να μην βρεθεί ξανά πίσω από τις εξελίξεις. Στα πλαίσια αυτά, το ελληνικό θαλάσσιο drone Argo, ένα USV, Unmanned Surface Vehicle δηλαδή, το οποίο ετοιμάζεται για να προασπίσει το Αιγαίο, Argo Hellenic USV, η Argo, το ελληνικό USV, πρέπει οπωσδήποτε να τύχει της δέουσας προσοχής και υποστήριξης από την ελληνική πολιτεία. Άλλωστε ο Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, έχει πει ότι θα δώσουμε βάση και προσοχή στην κατασκευή τέτοιου είδους drones εναερίων, θαλασσίων και όχι μόνο. Σύμφωνα με την ucadrone.com, ελληνική εταιρεία, το ερευνητικό έργο αυτό, το Argo, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου μη επανδρωμένου συστήματος πλωτής επιφάνειας με σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες για να βρεθούν αξιόπιστες και οικονομικά βιώσιμες λύσεις στο πρόβλημα της συλλογής αξιόπιστων, γρήγορων και εύκολα προσβάσιμων δεδομένων σχετικά με το υδάτινο περιβάλλον. Βλέπετε εδώ τις αχανείς ελληνικές θαλάσσιες εκτάσεις. Αυτά, εκτός από τη συλλογή πληροφοριών, μπορούν να τοποθετηθούν επάνω με διάφορες προσθήκες και μελέτη και αναβάθμιση του προγράμματος όπλα. Και δεν χρειάζεται να είναι μόνο τορπίλες, μπορούν να τοποθετηθούν ειδικά όπλα επάνω που να μετατραπούν σε θαλάσσια USV drones αυτοκτονίας, τα οποία θα μπορούν να πηγαίνουν και να πέφτουν επάνω σε πολεμικά πλοία του εχθρού και να τα καταστρέφουν, όπως κάναμε στην επανάσταση του 1821. Αυτό λοιπόν το ελληνικό θαλάσσιο drone θα αναπτυχθεί με προσαρμοσμένα έξυπνα συστήματα συλλογής και αναγνώρισης αλλά και ανάγνωσης δεδομένων με βάση συνδυασμένη χρήση αισθητήρων και επίγειων συστημάτων ελέγχου προς τηλεχειρισμό και διαχείριση. Το σύστημα παρουσιάζει αξιοσημείωτες καινοτομίες στις δυνατότητες επεξεργασίας ανάλυσης δεδομένων επί του σκάφους real time, σε πραγματικό χρόνο. Μία ενεργειακά ανεξάρτητη και φιλική προς το περιβάλλον πλατφόρμα, το σκάφος δηλαδή, που είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από την τελευταία αεροναυτική τεχνολογία, έχει ανάπτυξη αισθητήρων προηγμένης τεχνολογίας, φωτογραμμετρικό και ραδιομετρικό αποτύπωμα και σύνδεση με ρήπους, δείκτες και αδρανειακούς αισθητήρες, έχει λογισμικό διαχείριση πληροφοριών που αποτελεί τη μεγαλύτερη καινοτομία του συστήματος, εφόσον για πρώτη φορά εισάγει και αποτυπώνει χωρικά τις περιβαλλοντικές μεταβλητές που καταγράφονται από τους αισθητήρες τους, καθιστώντας έτσι δυνατή τη διαχείριση δεδομένων από πληροφορίες γεωγραφικών συστημάτων GIS από τοπικούς ή απομακρυσμένους χρήστες. Είναι δηλαδή για παρακολούθηση των θαλασσών και του περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό σύμφωνα με τις δυνατότητές του μπορεί άνετα, εφόσον το αγκαλιάσει η πολιτεία και το επιλέξουν οι ένοπλες δυνάμεις, να παραχθεί σε μεγάλους αριθμούς προσαρμοσμένο για στρατιωτική χρήση, για ναυτική χρήση, να συλλέγει πληροφορίες επιτόπου, ένας αριθμός εξ αυτών, ένας αριθμός να είναι οπλισμένος με τορπίλες, είτε μία από κάτω, είτε δύο εκατέρωθεν, είτε να έχει επάνω του υλικό το οποίο θα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, μετατρεπόμενο έτσι σε USV αυτοκτονίας, αυτοκαταστροφικό, το οποίο σε αριθμούς μεγάλους θα βοηθήσει στη θωράκιση του Αιγαίου. Αυτά όμως πρέπει να ξεφύγουμε από το project μόνο. Το project μόνο δεν δίνει λύσεις, γιατί έχουμε δει project θαυμάσια τις τελευταίες δεκαετίες μέχρι τους πυράβλους Μακεδών. Έχουμε δει τον Κένταυρο, το πανίσχυρο τεθωρακισμένο όχημα μάχης. Βλέπουμε περιφερόμενα πυρομαχικά, βλέπουμε drones, βλέπουμε πολλά, θέλουμε να τα δούμε στα θέατρα των επιχειρήσεων. Και αυτό το project, το Argo, μαζί με τον Barracuda, το μη επανδρωμένο σκάφος, μεγαλύτερο, άλλο εκείνο, και τα μη επανδρωμένα υποβρύχια που υπάρχει το project στη Σχολή Ευελπίδων, μπορούν να βοηθήσουν για να μην βρεθούμε ξανά ό,τι πάθαμε στον αέρα με τα drones του Ερντογάν, το πάθουμε στην επιφάνεια και στο βυθό της θάλασσας. Το επαναλαμβάνω,
και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Ο Ερντογάν απέναντι δεν κάνει project, δεν κάνει σχέδια, δηλώσεις και ανακοινώσεις. Κάνει πράξεις και με τις πράξεις του θα καταφέρει να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η επιρροή του έχει επεκταθεί στη Δυτική Λιβύη, στην Αλβανία, όχι με λόγια, όχι με συμμαχίες στα χαρτιά, με στρατούς, με στόλους, με αεροπορία. Ναυτική βάση στην Αυλώνα, στο Πασαλιμάνι, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Αλβανία αυτή τη στιγμή, δύο αεροπορικές, Μίτικα και ο άλλο Ατίγια, στην Τρίπολη, στη Δυτική Λιβύη, την ναυτική βάση Μισράτα, δυτικά της Λιβύης, η Μίτικα είναι ανατολικά της Τρίπολης, η άλλο Ατίγια δυτικά, η Σομαλία, είδατε τι έγινε με τη Σομαλία, περικυκλώνει ακόμα και το Ισραήλ έτσι και ελέγχει στην ουσία την Ερυθρά Θάλασσα, την έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας, εφόσον η Σομαλία έπεσε στην ουσία στα χέρια του Ερντογάν και στην επιρροή του Ερντογάν, όταν ο ίδιος ο πρόεδρος της Αφρικανικής χώρας λέει ότι η Συμφωνία Αμυντικής και Οικονομικής Συνεργασίας με την Τουρκία είναι ιστορική. Ο φιλότουρκος Χασάν Σεϊχ Μοχάμουν. Λοιπόν, έχει εγκριθεί η Σομαλία και έτσι πέφτει στα χέρια της τουρκικής επιρροής. Όλα αυτά που κάνει η Άγκυρα δεν είναι δυνατόν να τα αντιμετωπίσει στη θάλασσα με τρεις φρεγάτες Μπελαρά. Να τώρα χρειάζεται φρεγάτα εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Ελληνική. Πρέπει να είναι πάνοπλη και κατάφορτη. Η ελληνική σημαία στη θάλασσα πρέπει να μπορεί να πλεύσει ανα πάσα στιγμή, όχι μόνο για να προασπίσει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και τα δύο ελληνικά κράτη, αλλά να σπεύσει ολόκληρη τη Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα και όχι μόνο. Έχουν υπογράψει, για να κλείσω με τη Σομαλία, συμφωνία με τους Τούρκους, όπου στην ουσία πέφτει υπό τον έλεγχο της Άγκυρας στρατιωτικά η Αφρικανική αυτή χώρα, στρατηγικής σημασίας στο κέρας της Αφρικής, στην Ανατολική Αφρική. Επίσης είδαμε τη συμφωνία Ερντογάν-Ράμα, όπου ανάμεσα στα άλλα η Αλβανία παίρνει τουρκικά drones και τουρκικά τεθωρακισμένα οχήματα. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας, αγαπητοί φίλοι.